Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κέλεσον, Δέσποτα Άγιε,
Αξιότιμοι κύριοι άρχοντες, όμιλες επτέ των πατέρων στήφη λαϊκών πιστών ηγαπημένων. Με τον οσάνο λόγο ο προφητάναξ Δαβίδ εκομοιάζει την Πανακύρα το Δέσποινα, αναφερόμενος στη τιμητική της θέση, δεξιόθεν του Υιού της και στη δόξα της που απαστράπτει ως χρυσός από τα ενδύματά της. Και ενθυμούμενος τούτο των στίχων, ασυναίσθητα ο νους μου στρέφεται προς την Παναγία τη Χρυσαφίτισσα, η οποία όχι μόνο στη δόξα και το ένδυμα είναι χρυσή, μα και στο όνομα Χρυσαφίτισσα, προερχομένη εκ των χρυσάφων. Τον στίχο τούτον όμως λέγει και ο ιερεύς του Θεού, εξάγων την μερίδα της Θεοτόκου και τοποθετώντας την επάνω στο ιερό της Κάριον, δεξιόθεν εκείνης του αμνού, κατά την ώρα της προθέσεως,
ενώ αριστερά του αμνού βρίσκονται οι Άγιοι και κάτω οι πιστοί χριστιανοί. Εάν το αιρός εξοικονήσουμε τη μονομβασία ως ένα ιερόν δισκάριο, θα διαπιστώσουμε ότι ακολουθείται η ίδια επακριβώς διάταξη. Στο κέντρο βρίσκεται ο ερχόμενος, ανατολικά του ερχομένου, η Παναγία η Χρυσαφίτισσα, και πέριξ αυτών τα πάμπολα γραφικά εκκλησάκια και οι πιστοί κάτοικοι. Ο Εφημέριος, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Χρυσάφων και ο Πρόεδρος και το Τοπικό Συμβούλιο Χρυσάφων, μετά τον Απαταχού Χρυσαφιτών, εκφράζουμε τα στερνοτάτας και ευγνώμονας ευχαριστία μας εις τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης, κύριον κύριον Ευστάθιον, για το αμέριστον ενδιαφέρον και την αγάπη του προς την ενορία μας, ιδιαιτέρως δε για την σημερινή ευλογία και την παρουσία της Ιεράς και χαριτοβρήτου εικόνος της Παναγίας Χρυσαφιτίσσης, της φυλασσομένης εις την ιστορική πόλη της Μονεμβασιάς. Βεβαιωθείτε, Σεβασμιότατε, ότι το σημερινό γεγονός θα μείνει ορόσημο εις την τοπική μας κοινωνία χάρη της ημετέρας προσωπικότητος και της αποφασιστικότητάς της, εν της άφης την 29η Ιουνίου 2014 με τεγνωμοσύνη σχολής οι υπογράφοντες χρυσαφίτες. Σας επιδίδουμε αυτό το ευχαριστήριο γράμμα εις ανάμνηση της σημερινής ιδιαίτερης τιμής για το χωριό μας, το οποίο Σεβασμιότατε σας παρακαλώ να το δεχτείτε διαχειρός του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου του χωριού μας, Γεωργίου Τσάκων. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ για την τιμή να συμμετάσχω σε αυτό το τόσο σημαντικό γεγονός και για τα όσα κάνατε για την πραγματοποίησή του. Πιστεύω ότι η σημερινή ημέρα θα γραφτεί στην ιστορία και στις ψυχές μας. Πρέπει όλοι μας να ζήσουμε αυτό το μοναδικό γεγονός, να συνειδητοποιήσουμε τη σπουδαιότητά του και να αισθανθούμε ευλογημένοι. Χριστιανοί μου αγαπητοί, που προέρχεστε από την ιστορική μονεμβασιά, οι άλλοι που κατάγεστε και ζείτε στα διάφορα μέρη της γης από αυτό το χωριό και οι άλλοι οι οποίοι ζείτε στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, όποια και αν είναι. Είναι πράγματι στιγμή αυτή ανεπανάληπτη. Είναι ιστορική. Είναι η στιγμή τέτοια που ζυγίζει αιωνιότητα. Εγέμισε απόψε αυτός ο λαός από την ευλάβεια τη δική σας και εχόρτασαν τα εικονιζόμενα πρόσωπα των Αγίων μας από τις ψαλμωδίες, από ό,τι έγινε, από ό,τι εβίωσε ο καθένας από την αρχή που υποδεχθήκαμε τη χάρη της, τη θαυματουργή εικόνα της μέχρι αυτή τη στιγμή και είμαι βέβαιος και μέχρι αύριο που θα τελειώσει η Θεία Λειτουργία και η Ιερή εικόνα θα επιστρέψει εις τον θρόνο της. Αυτός ο ναός που δεν είναι ούτε χθεσινός ούτε προχθεσινός οικοδομήθηκε σύμφωνα με γραπτές πληροφορίες που όχι απλώς δεν τις αμφισβήτησε κανείς, αλλά η πραγματική αρχαιολογία τις έχει επιβεβαιώσει. Τον 10ο μετά Χριστόν αιώνα. Και ξέρετε πόσα χρόνια είναι αυτά? Περίπου 1000. Γιατί όταν λέμε 10ο αιώνα, δεν εννοούμε το 1100, αλλά το 1001, από τότε αρχίζει ο κάθε αιώνας. Επομένως, στέκεται ολόρθια αυτή η εκκλησία 1000 χρόνια και στέκεται γιατί τούτον τον οίκον ο πατήρες στερέωσε, τούτον τον οίκον ο Υιός αγίασε, τούτον τον οίκον το Πνεύμα του Άγιον συνεκράτησε, εγέμισε με την παρουσία του και τον διαφυλάσσει δια των αιώνων. Η Παναγία μας είναι εκείνη που μας φώναξε με φωνή που εκείνη γνωρίζει να εκφράζει και να διατυπώνει στο ναό της, που είναι αφιερωμένος στην κοίμησή της. Και σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, είναι ναός αφιερωμένος
εις τα νεκροταφιακά. Έτσι χαρακτηρίζεται τούτος ο ναός. Είναι 24-73.